μέσα στον τουρισμό. Ωραία. Το τελευταίο case για σήμερα είναι μια εταιρεία από μια αλυσίδα ξενοδοχείων στην Ισπανία. Ονομάζεται Palladium Group και έχει τα κεντρικά της στην Ίμπιζα. Διαχειρίζεται 48 ξενοδοχεία σε 6 διαφορετικές χώρες, Ισπανία, Ιταλία, Μεξικό, Βραζιλία και άλλες 2 χώρες Λατινικής Αμερικής. 13.000 δωμάτια συνολικά, ένας πολύ μεγάλος αριθμός επισκεπτών που έρχονται στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Τι ήταν αυτό που θέλανε να κάνουν? Γενικά η αλυσίδα αυτή είναι πολύ διάσημη στο κοινό της Ευρώπης. Το θέμα που είχαν ήταν ότι οι περισσότεροι από τους επισκέπτες ήταν επισκέπτες της μίας φοράς. Δηλαδή, ερχόντουσαν μία φορά στο ξενοδοχείο, απολάμβαναν τη διαμονή τους, έφυναν δηλαδή θετικό feedback, αλλά δεν επέστρεφαν. Ο λόγος ήταν ότι δεν διαφοροποιούταν η συγκεκριμένη αλυσίδα, τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία, σε πολύ μεγάλο βαθμό από άλλα ξενοδοχεία της ίδιας κατηγορίας. Αυτό που θέλανε να κάνουν ήταν να μετατρέψουν τους επισκέπτες της μίας φοράς σε οπαδούς εντός εισαγωγικών της αλυσίδας, οι οποίοι θα έρχονταν και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Επειδή μέσα από αυτόν τον τρόπο διαπίστωσαν ότι θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά το τζίρο και το βαθμό επισκεψιμότητας στα ξενοδοχεία. Τι αποφάσισαν να κάνουν? Αποφάσισαν να εισάγουν στα ξενοδοχεία αυτά κάποιες έξυπνες τεχνολογίες, όπως αυτές που βλέπετε εδώ πέρα, με το βραχιολάκι που έχουν και οι τουρίστες στα δικά μας ξενοδοχεία, δώσανε τη δυνατότητα με wearable τεχνολογία να ανοίγουν μέσα από το βραχιολάκι οι επισκέπτες τις πόρτες στα δωμάτια τους και επίσης να πληρώνουν για τις διάφορες υπηρεσίες ή προϊόντα τις οποίες αγόραζαν μέσα στο ξενοδοχείο. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό να ανοίγω με το βραχιολάκι την πόρτα? Για κάποιους επισκέπτες αυτό ήταν σημαντικό, γιατί πολλές φορές και εμείς πηγαίνουμε σε κάποιο ξενοδοχείο, ψάχνουμε να βρούμε πού είναι η κάρτα, το κλειδί που το έχουμε βάλει, ξαναπηγαίνουμε πίσω στη ρεσεψιόν να πάρουμε μια άλλη κάρτα επειδή αυτή έχει πενεργοποιηθεί. Με τον τρόπο αυτό, ανά πάσα στιγμή είχαν τη δυνατότητα να ανοίξουν την πόρτα του δωματίου ή οποιοδήποτε άλλου μέρους πήγαιναν στο ξενοδοχείο και να πληρώσουν απευθείας, και με αυτόν τον τρόπο να γίνει η καταγραφή αυτής της πληροφορίας και η πληρωμή της όποιας υπηρεσίας ή προϊόντος αγόραζαν. Αυτό που πέτυχε το ξενοδοχείο, αυτό που ήθελε ουσιαστικά να κάνει μέσα από τέτοιες έξυπνες τεχνολογίες, ήταν από τη μία να δώσει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία χρήσης στον επισκέπτη, από την άλλη ήθελε να συγκεντρώσει την πληροφορία για τους επισκέπτες, για τους πελάτες, σε μια κεντρική πλατφόρμα όπου μάζευε πληροφορία κατά τη διάρκεια του check-in. Αυτό το έκαναν και μέχρι εκείνη τη στιγμή, απλά δεν είχαν κεντρικά αποθηκευμένη πληροφορία. Συλλέγε επίσης πληροφορία κατά τη διάρκεια διαμονής μέσα στο ξενοδοχείο, ποια προϊόντα αγοράζουν, ποιες υπηρεσίες αγοράζουν, πού βρίσκονται κάθε στιγμή στο ξενοδοχείο. Πάντα σε συγκατάβαση με τον τελικό πελάτη που έδινε την άδεια να μαζεύονται αυτά τα δεδομένα, και μπορούσαν σε πραγματικό χρόνο, τη στιγμή που ο τουρίστας ήταν, ο επισκέπτης ήταν μέσα στο ξενοδοχείο, να αναλύσουν αυτή την πληροφορία και να του κάνουν στοχευμένες προσωποποιημένες προσφορές. Αγόρασε ένα κοκτέιλ, για παράδειγμα, άλλη μια προσφορά σε ένα αντίστοιχο προϊόν, επειδή βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή κοντά στην πισίνα και πιστεύω ότι έχει νόημα για σένα να αγοράσεις άλλη μια τέτοια υπηρεσία. Και τέλος έκλειναν τον κύκλο μαζεύοντας στην ίδια πάλι κεντρική πλατφόρμα το feedback των πελατών, πώς ήταν η εμπειρία τους, η εμπειρία διαμονής στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Οπότε όλη αυτή η πληροφορία συλλεγόταν κεντρικά σε μια τέτοια πλατφόρμα και χρησιμοποιούταν για να τρέξουν στη συνέχεια τις διάφορες προωθητικές ενέργειες. Εδώ πέρα αυτό είναι το ταξίδι του πελάτη, το customer journey όπως ονομάζεται στα αγγλικά, με τα διάφορα touch points που αναφέρθηκε και προηγουμένως. Εδώ μαζεύανε ουσιαστικά για κάθε πελάτη όλα τα touch points, αυτά που άγγιζε, και μπορούσαν, αναλύοντας αυτή την πληροφορία, να στείλουν προωθητικές ενέργειες, να κάνουν real-time προσφορές εκείνη την ώρα που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο. Αυτό που είδανε σαν αποτέλεσμα μια στυλοποίησης τέτοιας ήταν ότι αυξήθηκε ο αριθμός των email που ανοίγονταν από τους τελικούς πελάτες, και επίσης το feedback των πελατών ήταν ότι πλέον με αυτές τις wearable τεχνολογίες που είδαμε προηγουμένως, η εμπειρία διαμονής είχε αλλάξει δραματικά.
το έργο αυτό πήγε live σε διάστημα 4 μηνών. Πήγε live τον Φεβρουάριο του 2017, το Μάρτιο του 2017, πριν ένα χρόνο ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή επεκτείνεται σε όλο και περισσότερα σημεία μέσα στην αλυσίδα. Αυτά και από μένα. Ευχαριστώ πολύ.